Από εδώ και πέρα λοιπόν ζητούμε αυτή την οικονομική ενίσχυση για να μπορεί η εταιρεία να κινείται. Το Υπουργείο, η εισαγγελία Κέρκυρας προς το Υπουργείο Οικονομικών απεφάνθη ακριβώς με το ίδιο συμπέρασμα. Ότι δηλαδή το βασικό συμπέρασμα του ελέγχου είναι ότι η ανάλυση του συνόλου των πόρων της εταιρείας, τόσο των επιδοτήσεων για τα λειτουργικά όσο και των εισφορών των μετόχων, δεν συνιστά έλλειμμα για την εταιρεία. Προσδιορίζεται από τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της εταιρείας για την επιτέλεση σκοπού δημοσίου ωφέλους, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς και από τις διατάξεις του νομικού πλαισίου της εταιρείας για την κατάρτιση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Τρεπεκλή, γιατί μου έκανε να με εντάξει στο Συμβούλιο της Ανιών και το Κοινωνική Συνέλευση να με εκλέξει ως Πρόεδρο, θα ανταποκριθώ πλήρως στο ρόλο μου και καλώ τους φορείς που έχουν προγράμματα να κάνουν τις αιτήσεις για να ενταχθούν στα προγράμματα που τρέχουν μέσω Leader. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να αύξησε το μετοχικού κεφαλαίου και ελπίζουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα ανταποκριθούν και η Ανιών θα συνεχίσει αυτή την πορεία την οποία έχει ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχαμε άλλες εγγύησεις. Καταφέραμε να πάρουμε μια εγγυητική 200.000 από την Τράπεζα Υπήρου, γιατί οι συστημικές τράπεζες δεν μας προσέγγιζαν καν, ούτε δεν απαντούσαν στα αιτήματα. Να εγγράψουμε στο πρακτικό λοιπόν ότι μετά αιτήματος του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, πέρα από το αρχικό που ορίστηκε για την κατάσταση του φορέα. Και δεν είναι μόνο αυτό που είπε ο Δήμος, προτείνουμε. Εγώ προτείνω ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαχείρισης.